που έχει φύγει η Ελένη και ο μπαμπάς ξανά έγινε και πατέρας και μητέρα, όπως ήταν πριν το γάμο. Να μαγειρεύει και στην ταβέρνα και στο σπίτι. Αδύνατο! Θα τρελαθεί, λέει. Το βράδυ να παραγγείλετε πίτσα. Το βράδυ. Όλα τα άλλα τα καταφέρνει μια χαρά, λέει. Όλα ρωστά μου. Τι έχει χαλάσει το πλυντήριο, τι είπε. Πάει η μπλούζα μου. Μην ανησυχείς, κοριτσάκι μου. Θα τη βάλω στη χλωρίνη, θα γίνει άσπρη, κάτασπρη και αστραφτερή. Μην ανησυχείτε, Εύα μου. Φίφη μου, κοριτσάκι μου. Αχ, γιονόκι, γιονόκι. Ανάση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ωραία. Ανοίξτε, πάω να πλώσω. Γιατί μας φίλησε όλους. Μήπως θα έρθει δανεικά. Ούτε ένα αστείο δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το σπίτι. Έχει πάρει το χιούμορ του πατέρα του. Δυστυχώς. Ο μπαμπάς απαγόρευσε στη γιαγιά Εφηγένη να έρχεται στο σπίτι να τον βοηθάει. Είπε ότι θα τα καταφέρει μόνος του. Στην πραγματικότητα δεν την ήθελε μέσα στα πόδια. Έλα Εφηγένια. Πώς είσαι, καλά? Α, δεν είσαι καλά. Δεν έρχεσαι από εδώ καμιά βόλτα που σε αποθυμήσαμε? Όχι, όχι, δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια. Τίποτα, έτσι να σε δούμε θέλαμε. Σε περιμένουμε. Άντε να απλώσεις τώρα. Κεντρικός εγωισμός έχει το όριά του, γιατί ο μπαμπάς μαμά Διονύσης έχει να αντιμετωπίσει χειρότερα πράγματα από τα ροζ ρούχα. Τα μανταλάκια πού είναι τώρα? Πού είναι τα μανταλάκια? Και οι Φίφοι δεν τρώνε τίποτα τώρα τελευταία. Όταν νομίζουν ότι κανείς δεν τις βλέπει, κλαίνε και αναστενάζουν. Αλλά εμείς τα αγόρια, αν και είμαστε λίγο γαϊδούρια, τα προσέχουμε όλα. Λοιπόν, τέρμα το ποδόσφαιρο. Θα βάλουμε κάτι να δούνε και τα κορίτσια. Έλα ρε πατέρα τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται, εμείς θα πάμε για ύπνο. Να μην πάτε για ύπνο. Έχω πάρει ένα DVD που θα αρέσει σε όλους μας. Πώς θα πάτε για ύπνο, χωρίς να φάτε? Δεν θα φάτε κάτι, να ετοιμάσω κάτι άλλο? Δεν σας αρέσει αυτό, τι θέλετε? Εγώ αυτό που θέλω είναι να πάω να δω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, που αμφιβάλλουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλω. Διονύση, δεν ξέρω τι άλλο να της πω. Να της πούμε την αλήθεια. Όχι, καλύτερα στο έτσι. Και εσύ δεν χρειάζεται να ανησυχείς τόσο πολύ. Ο πατέρας σου θα γίνει καλά, δεν έχει τίποτα τρομερό. Σου δίνω το λόγο μου. Η μεγαλύτερη αγωνία του μπαμπά είναι ότι οι άντρες γίνονται αληθοί μπροστά σε δύο βουρκωμένα γυναικεία μάτια. Φοβάται ότι τώρα που η Εύα είναι στεναχωρημένη, ο έρωτας του Μάρκου για αυτήν θα φουντώσει. Λοιπόν, πηγαίνετε για ύπνο. Άντε, γιατί βλέπω να μην κοιμάμαι πάλι. Προς, ύπνο, όλοι. Άντε, πρέπει. Όχι εσύ. Εμείς θα κοιμηθούμε την ίδια ώρα. Ναι. Έλα, Ελένη μου. Ναι, όλα καλά. Πολύ καλά. Σαν να είσαι εδώ. Σου έλειψα. Εσύ να δεις πόσο μου έλειψες. Εσύ να δεις πόσο μου έλειψες. Και πήγες μακριά, σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά.
Σβήσανε. Σβήσανε από τα χείλη τα τραγούδια. Ωραία, το λες, μ' αρέσει. Γυρομαραθήκαν τα λουλούδια. Μπράβο. Και τα δίληνα. Θα μας το πεις όλο το τραγούδι. Το πλαστό το πασαπόρι. Έχεις ετοιμάσει ποτπουρί, πονηρούλα. Δεν μου λες τι ήπιες πρωί-πρωί. Το πικρό ποτήρι του χωρισμού το πίνω σταλιά-σταλιά. Σταλιά-σταλιάκια. Κάτσε, ηρέμησε. Και εμένα έφυγε η γυναίκα μου, αλλά δεν έκανα έτσι. Εσένα έφυγε, αλλά θα ξαναγυρίσει. Εμένα έφυγε για πάντα το πουλάκι μου. Όχι και πουλάκι, κοράκι ήταν ο Αρσένης. Πάνω σου κάνω ένα καφέ. Μου κάνεις καφέ. Πρώτα τον διώχνεις καλά-καλά, ύστερα μου κάνεις καφέ. Αυτός θέλει να ζήσει μαζί μου. Το μην το λες, μην το λες, δεν είναι ακριβώς έτσι η Ηφηγένειά μου. Ξέχασε το να πάει στο διάλογο. Εδώ τον ξέχασα εγώ που είναι και αδερφός. Για να το ξεχάσω πρέπει να πιω όλο το βόσπορο. Και δεν το πίνεις. Θέλω να πιω. Κάτσε, ηρέμησε. Θα σου κάνω ένα καφέ και μετά θα φύγω γιατί έχω δουλειά, ε. Σε πειράζει να μείνεις μόνος σου ή κινδυνεύεις. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, έλας. Στο κορμί βομβιστές. Δεν έχω καμία σαρδινιέρα να σου πετάξω. Φτιάξε καφέ μόνη σου. Κάτσε να φύγω εγώ. Αναγία μου. Όχι, Ελένη μου, όχι μωρό μου, μην ανησυχείς. Κοίταξε, για τα δικά σου δεν μπορέσαμε να βρούμε μια καλή εναλλακτική λύση, γιατί χρειαζόταν πολύ γερό νευρικό σύστημα, από ό,τι θα αναλάβω εγώ. Κοίταξε, τις ώρες τις δικές μου θα τις αναλάβει μια αναπληρώτρια στα μεγάλα. Ναι, ναι. Καλή κοπέλα. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε, έχω τρομερό σχέδιο να περάσουμε τα φιλολογικά χωρίς διάβασμα. Λέγε, ρε. Δεν θα στεριώσει φιλόλογος. Θα τις διώχνουμε όλες. Χωρίς καθηγητή θα μας περάσουν, θέλουν ή δεν θέλουν. Τέλειο. Θα τις διώχνουμε, παιδιά, όλες τη μία πίσω από την άλλη, ε. Να πάνε όλες στο διάολο. Ευάκη, μη στεναχωριέσαι. Αυτό το μάθημα θα το περάσουμε χωρίς διάβασμα. Το υπόσχομαι εγώ. Ωχ, Παναγία μου. Τι έγινε, ρε, τι σκέφτηκε πάλι το αρρωστημένο σου μυαλό. Τι είναι αυτό. Τι έχω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, κοιτώ. Συγγνώμη, παιδιά, η αίθουσα της Δευτέρας. Από εδώ. Από εκεί. Α, ωραία. Καινούργια είσαι. Ναι, εσείς, μαθητές της Δευτέρας. Ναι, όλοι εμείς είμαστε μαθητές της Δευτέρας. Και πώς σας φαίνεται, δύσκολη τάξη. Δύσκολη, εύκολη δεν έχει σημασία. Κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα με τις πλάκες μας, τις κοπάνες μας, τα σκονάκια μας. Και βασικά είμαστε σε πόλεμο με οποιοδήποτε φιλόλογο περάσει αυτό το κατόφλι. Ναι, έχουμε πει ότι θα περάσουμε την τάξη χωρίς διάβασμα. Χωρίς διάβασμα, ε. Μπράβο. Για να δούμε. Δικιά μου ιδέα ήταν. Παιδιά, δικιά μου ιδέα. Ναι, δικιά σου ήταν, άιντε, προχώρα. Από εδώ, από εδώ. Από εδώ να κάνει. Δεν κάθεται κανείς, έχει και παράθυρο εδώ πέρα, θέα. Όχι, παράθυρο, θέα, γιατί άμα ανοίξουμε το παράθυρο θα πουδιάσει. Παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Ησυχία. Ησυχία, λέω. Α, να το πω πιο ευγενικά. Σκάστε! Παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλω να σας συστήσω την καινούργια σας φιλόλογο, την κυρία Ραλού Κόνστα. Καθίστε, παιδιά, τι χαζέψατε. Κάτω! Και μην ακούσω κικ, θα σας φάω το λαρίγκι. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα να κάνετε μάθημα. Η κυρία Κόνστα είναι ενημερωμένη για την ύλη. Και ο Θεός βοηθός της. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργίου. Α, αυτό να μου το πεις αργότερα. Λοιπόν, μάθημα τώρα. Μάθημα λέμε! Δεν είναι κακό αυτό το σχέδιο που έχετε να διώχνετε κάθε φιλόλογο που μπαίνει στην τάξη σας, αλλά λέω προς το παρόν να τα αναβάλουμε. Τι λέτε κι εσείς? Ναι, τα αναβάλουμε έτσι. Αναβολή τώρα! Ανοίξτε το βιβλίο σας στο Σεφέρι. Στον Σεφέρι. Στο Σεφέρι. Το βιβλίο. Α, ναι, το βιβλίο. Σιγά. Μην βιάζεσαι και κουράζεσαι. Δεν μεσημέριασαι ακόμα. Καλά, ξυπνητούρι αφεντικό. Δεν παρατάτε, λέω, ρε. Άντε, από το πρωί είμαι στο πόδι. Πήγα στο φαρμακείο, στο ψαρά, στο σούπερ μάρκετ. Μια εβδομάδα έλειψε η γυναίκα σου και το παίζει χαροπήρικο κυρά. Να σου ρωτήσω κάτι. Στο πάτωμα τι βάζει, γιατί αυτό που χρησιμοποιώ εγώ δεν πιάνει. Άστο, κάτσε κάτω. Η πεθερά σου γιατί δεν βοηθάει, τι κάνει. Η πεθερά μου είναι χειρότερα από όλους. Έχει ερωτική απογοήτευση. Α, αυτά τα έχει, η νεαρή ηλικία τα έχει. Και γι' αυτό φταίς εσύ. Γιατί ερωτεύτηκε, ναι, γιατί ερωτεύτηκε τον αδερφό σου. Τον έξυπνο, τον πλούσιο, τον επιχειρηματία. Μας φλόμω στο ψέμα. Εσύ φταίς τον ερωτεύτηκε. Εγώ φταίω. Γι' αυτό και θα φροντίσει να επανέλθει η Ηφηγένεια, κατάλαβες. Δηλαδή, θα την πας κατά σινεμά, θα την πας στο Λούνα Πάρκ, θα την πας να δει κανένα παιδικό της Κάρμεν Ρουγκέρι, δεν ξέρω που θα την πας, αλλά θέλω η γυναίκα να επανέλθει. Άντε, μπράβο. Να σου πω, Διονύση μου, θα μου χρεώσει και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ποιος την πήρε τηλέφωνο να της πει ότι ο Αρσένης γύρισε για να την παντρευτεί? Εσύ. Εγώ το είπα. Ναι, το ξέχασες. Αδερφέ, δεν ξέρω τι θα γίνει την Ηφηγένεια, αλλά αν δεν επανέλθει, με βλέπω να παίρνω χάπια και να πίνω από τα ξημερώματα. Αμάν, τώρα που τα ξημερώματα, ξέχασα να πάρω τον μπουφάν της Φίφης από το καθαριστήριο. Φωτή!
Πετάξουμε το καθαρίστη να πάρει το μπουφάνι με κρυσά, την πράγμα. Δεν ήσουν έτσι με τα γόρια. Από τότε που μπήκαν οι γυναίκες στη ζωή σου, χάλασες. Αυτό το πρόσεξα κι εγώ. Φωτή, βαριέμαι να θυμώσω. Μπορεί να φοβηθεί μόνο και να φύγει. Ναι. Το φόβησε λίγο παραπάνω. Μέσα στον καθρέφτη, αγάπη μας, πώς πάει και λιγοστεύει. Μέσα στον ύπνο τα όνειρα, σχολιό της λησμονιάς. Μέσα στα βάθη του καιρού, πώς η καρδιά στενεύει και χάνεται στο λίκνισμα μιας ξένης αγκαλιάς. Η πίστη του Σεφέρη δεν είναι χαρούμενη, έχει μια θλίψη. Τη θλίψη του ανθρώπου που συλλογίζεται πολύ πάνω στα ανθρώπινα και βασανίζεται. Τι λέτε κι εσείς? Κυρία! Εγώ! Πες μας εσύ. Μάρκος. Πες μας, Μάρκο. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, κάτω από την άρνηση υπάρχει μια αίσθηση των πραγμάτων που προφυλάσσει από τη διάλυση και το μηδενισμό. Μπράβο, Μάρκο. Είδατε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο τρομερά. Εξακολουθείτε να θέλετε να διώξετε κάθε φιλόλογο που μπαίνει στην τάξη σας? Όχι, αυτό το πράγμα ποτέ ξανά. Ωραία. Ακούστε τι θα κάνουμε. Κάθε εβδομάδα θα κάνουμε ένα διαγώνισμα εκτίμησης προόδου για να ξέρετε που βρίσκεστε. Ναι, συμφωνούμε. Δώστε μας εμάς διαγωνίσματα. Θα τα ξεπετάξουμε έτσι. Τάκα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η γνώση σας θα είναι σε δοκιμασία καθόλου το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Μήπως έχεις εσύ πρόβλημα? Έχω πρόβλημα. Τι λες, ρε εσύ? Μήπως έχεις εσύ πρόβλημα? Τι πρόβλημα, ρε, χαζώσε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Επίσης θέλω να σας πω ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοιχτή για ό,τι χρειαστείτε. Ελπίζω όχι μόνο η πόρτα. Γιατί πιστεύω ότι η σχέση μαθητή και δασκάλου έχει μια δυναμική. Μαθαίνουμε όλοι, εσείς από εμένα και εγώ από εσάς. Και εμείς θέλουμε να πάρουμε πράγματα από εσάς. Η λογοτεχνία εξάλλου είναι εκπαίδευση ψυχής. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω τη λογοτεχνία. Δόξα τω Θεώ. Συνέχεια αύριο. Τι αύριο, εμείς έχουμε τόσες απορίες. Δεν έχεις απορίες, δε? Βέβαια έχω απορίες. Τούπα να με γυρίσει να κάνω απορίες, θα πέσουν κάτω. Αφήστε που χάσαμε τόσα μαθήματα με τα χιόνια, με τις καταλήψεις. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τι λέτε, τι να πρωτοκάνουμε μέσα σε 10 λεπτά? Έχω να κάνω εγώ μια πρόταση. Θα κάνω μια πρόταση. Για κάνε μια πρόταση. Λοιπόν, προτείνω, αν θέλουν και τα παιδιά, να πάμε μετά το μάθημα για ένα καφέ στην ταβέρνα του μπαμπά του Μάρκου. Έτσι να γνωριστούμε καλύτερα. Εδώ πιο δίπλα είναι. Πολύ καλή πρόταση. Δεν έχω αντίρρηση. Αν δεν είναι για πολύ, ευχαρίστω. Τι πολύ, έτσι. Για ένα καφεδάκι θα πάμε να γνωριστούμε καλύτερα, να τα πούμε. Να μας πείτε κι εσείς για την πίστη, τη λογοτεχνία. Δεβάκι, εδώ είσαι εσύ. Θες να έρθεις για καφέ? Όχι. Φοβάμαι με τόσο σάλιο μη γλιστρήσω. Είστε σούργελα όμως, ρε. Λιγούρια. Λιγούρια. Τελευταία φορά, μια φορά ακόμα θα βγω και τέλειωσε. Είσαι μεγάλη ψυχή, αφεντικό. Θυσιάζεσαι για την οικογένεια, μπράβο. Βάλε μια μπύρα, ρε Συφώτη. Τα έχω παίξει σήμερα, Έχω μια καραμπόλα στο μαγαζί, 5 αυτοκίνητα, το ένα πάνω στο άλλο. Όπω λεφτά. Δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι πότε θα αρχίσω. Εσύ πριν αρχίσει, μπορεί να μου πει αν ξέρει κανένα μαγαζί τη σωσών μουσών, αλλά φτηνό, όχι ακριβώ. Γιατί, με ποια θα βγει? Με μια γυναικάρα δίμετρη, σουμερή, ηφαιστειογενή. Τι έγινε, ξαναγύρισε στις αγγελίες γνωριμιών? Βρες το κόρα, κάνω σε ρώτησα, όλα απαντάς. Ξέρεις ή δεν ξέρεις? Τι με πέρασε εμένα, μούχλα? Εγώ ξέρω την νυχτερινή Αθήνα απ' έξω και ανακατοντά. Τι θα μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου? Μια νύχτα δική μου είναι ολόκληρη ζωή σου. Σολομός. Τερλέγκας. Μια τυροκαθερή, ένα τρώει, 10 καίγονται. Είναι αυτό που μπαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό μου κάνει δασκάλα η πρωτάρηδες. Που πήρε φωτιά το κορδελιό. Και έρχομαι εγώ, εντάξει. Γεια σου, πατέρα. Πόσοι άντρες συνοδεύεται μια γυναίκα, ποια είναι? Είναι η καινούργια μας φιλόλογος. Όταν λες φιλόλογος, καθηγήτρια? Καθηγήτρια. Εμένα μικρή μου φαίνεται. Κι εγώ είχα μια τέτοια καθηγήτρια και ήμουν αριστούχος. Πότε στο νηπιαγωγείο? Μετά την πρώτη δημοτικού, 25 φορές είχες μείνει. Ναι. Εδώ ήρθαμε για να συσφίξουμε τις σχέσεις μαθητή-δασκάλου. Συσφίξεις γρήγορα. Πάω. Για σύσφιξη μιλάνε. Σύσφιξη. Εγώ με αυτήν είναι. Ξαναπάω σχολείο. Παίρνω απολυτήριο, πτυχίο, μάστερ. Εγώ γίνομαι. Αστροφυσικός γίνομαι. Εσύ γίνεσαι άνεργος αν δεν σταματήσεις τις μαλακίες. Εσύ η γυναίκα δασκάλου των παιδιών. Πώς θα σου φαίνονταν ένας αλιάρης να τα λέει φαστιδίκη, τι θα κάνεις τότε, Θα του σπάσω τα μούτρα. Πώς τα λάει στο συνέστημα. Σπύρο, φύγε να πάρεις παραγγελία. Μάκη, έλα να με βοηθήσεις στην αποθήκη. Δεν μπορώ, ρε, εσύ Διονύση, πονάει η μέση μου. Μάκη, έλα να με βοηθήσεις στην αποθήκη. Έρχομαι, Διονύση. Α, τα ακροβατικά εσύ και έχει το νου στο μαγαζί. Άντε, μπράβο. Γεια σας. Είμαι ο Σπύρος, ο θείος του Μάρκου, του εξαιρετικού αυτού παιδιού. Καλά, μην δίνετε σημασία, είναι ένα αστείο που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Όπως σας έλεγα, είμαι ο Σπύρος, ο θείος του Μάρκου, του Λεβέντη. Χάρηκα. Και εγώ πολύ. Λοιπόν, να ξέρετε, ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε είναι κερασμένο από εμάς.